Δεύτερο ζήτημα. Επειδή εγώ πιστεύω και εμείς πιστεύουμε, η κυβέρνηση, ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κλαψουρίζουμε απλά για τη συμπεριφορά των Τούρκων και δεν φτάνει μόνο η ρητορική της καταδίκης στην Τουρκία, αποφασίσαμε με τον Γάλλο συνάδελφό μου, στείλαμε επιστολή πριν από λίγες μέρες στην Ισπανική Προεδρία και ζητάμε να θέσει θέμα Τουρκία πλέον. Πρακτικά το ζήτημα, τι μέτρα θα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο Κορυφής εναντίον της Τουρκίας για να συμμορφωθεί προς τα συμφωνηθέντα. Προς αυτά τα οποία οφείλει να πράξει. Δεύτερον, έκανα πριν από λίγες μέρες μια επιστολή προς τον Τούρκο συνάδελφό μου, ζητώντας το άμεσα συνάντηση, ούτως ώστε να δούμε από κοινού τα ζητήματα τα οποία απασχολούν και τους δυο μας και είναι οι παράνομες διακινήσεις του οργανωμένου εγκλήματος και της λαθρομετανάστευσης. Τρίτον, ενισχύουμε τη συνεργασία μας με τη Frontex. Θέλω να σας πω, κυρία Παπαρίγα, ότι εμείς τονίσαμε με σαφήνεια στη Frontex ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε και να επιτρέψουμε συμφωνία Τουρκίας Frontex στο βαθμό που περιλαμβάνονται αναφορές στα γνωστά ζητήματα που θέτει η Τουρκία. Και είναι καθαρή η θέση μας αυτή και έχει προσληφθεί άμεσα από την Γραμματεία και τη Διοίκηση της Frontex και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει συμφωνία Τουρκίας Frontex με αναφορές σε γκρίζες ζώνες κλπ. Η μεγάλη μας επιτυχία επίσης, η μεγάλη επιτυχία της χώρας, και εγώ λέω της χώρας και ανήκει σε όλους μας, να εγκαταστήσουμε στον Πειραιά το νέο επιχειρησιακό βραχίωνα της Frontex για την Ανατολική Μεσόγειο. Πράγμα που καθιστά πλέον την παρουσία της Frontex στην Ελλάδα ιδιαίτερα επιχειρησιακή και μαχητική και σηματοδοτεί το τέλος της εποχής του ξέφραγου αμπελιού. Είναι πολιτικές οι οποίες πραγματικά οδηγούν από τη ρητορική καταδίκη της Τουρκίας σε μια πρακτική και αποτελεσματική πολιτική, ούτως ώστε η Τουρκία να μην επαναλάβει τη συμπεριφορά της, η οποία είναι η εξής, συνάδελφοι, και τελειώνω. Κοιτάξτε, από το 2002 που υπεγράφει το πρωτόκολλο Παπανδρέου Τζεμ μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί στους Τούρκους 4.800 αιτήματα που αφορούσαν περίπου 73.000 ολοδαπούς. Ξέρετε πόσους δέχτηκαν οι Τούρκοι? 2.400. Λοιπόν, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα κλαψουρίζουμε, αλλά θα ασκήσουμε μια πολιτική για να οδηγηθεί η Τουρκία στην εφαρμογή των αυτονόητων. Τελειώνω. Νέα πολιτική ασύλου. Μια νέα υπηρεσία η οποία θα ανατάξει και θα ανατρέψει συνολικά την πολιτική ασύλου που εφαρμόζουμε μέχρι σήμερα. Η χώρα κινδυνεύει επίσης με καταδίκες. Μια ανεξάρτητη πολιτική υπηρεσία στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που θα καλύπτει και θα προστατεύει αυτούς που πραγματικά δικαιούνται άσυλο, που διώκονται για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς από ανελεύθερες χώρες. Έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να κινούνται εδώ νόμιμα και να μπορούν και να ταξιδεύουν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σύντομα θα φέρουμε στη Βουλή αυτό το σχέδιο νόμου για ψήφιση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα μέτρα θα αποδώσουν. Η Ελλάδα θα προστατεύσει τα σύνορά της από κάθε είδους παράνομες διακινήσεις και θα καταστεί και πάλι μια από τις πιο ασφαλείς χώρες της Ευρώπης. Οι κοινωνίες μας, όπως και η ελληνική κοινωνία, δοκιμάζονται στα δύσκολα. Μπορούμε να αποδείξουμε όλοι μαζί, με διάλογο και συνεννόηση σε ένα κεντρικό εθνικό ζήτημα όπως η μετανάστευση, ότι μπορούμε να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Μπορούμε να αποδείξουμε ότι μας ενώνουν οι αξίες που υπερβαίνουν την κομματική αντιπαράθεση και να αναμετρηθούμε με παλιές προκαταλήψεις που δεν έχουν, κατά τη γνώμη μου, κανένα έρισμα στη σημερινή σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον Υπουργό.